Παναγιώτης Ωρίγας, γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και όλες. Είστε καλά. Και πώς θα ξεμπερδέψετε τώρα με το Σκοπιανό, δεν ξέρω, γιατί το λέμε γιατί αυτό είναι και το θέμα των ημερών τώρα. Έχει, σου λέει, η κυβέρνηση δεν πρέπει να έχει μια πολιτική με την οποία θα πορευτεί στις διαπραγματεύσεις, θα υπερασπιστεί τα δίκαια της χώρας και γενικώς. Αλλά η κυβέρνηση έχει δύο απόψεις. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα ανοίξαμε άλλο ένα θέμα. Ανοίξαμε αφού μεθαύριο πάει στη Νέα Υόρκη ο άλλος. Δεν το λέω με αρνητική οπτική. Το λέω ότι ανοίξαμε ένα άλλο θέμα και βρήκε η Νέα Δημοκρατία πάλι να διαμορφώνει ένα κλίμα, γιατί νομίζω ότι πια θα το παρακολουθήσει και το έχετε παρακολουθήσει, ότι κάθε φορά ψάχνει να βρει ένα θέμα ώστε να δημιουργήσει πρόβλημα. Ή ενδεχομένως να σκέφτεται ότι μπορεί να δημιουργήσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο στόχος της, και θα απαντήσω και για το Σκοπιανό, δεν είναι να υπάρξει καλυτέρευση της οικονομίας, να υπάρξει ένα διαφορετικό τοπίο, αλλά είναι η παλινόρθωση του παλιού, όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλά και σε πολιτικές, σε πρακτικές και σε ήθος και αξίες. Γραμματέα μου, δύο λεφτά τελεία, τώρα. Αυτό. Δύο λεφτά. Η Νέα Δημοκρατία άνοιξε πρώτη το θέμα ή ο Καμένος? Μισό λεπτό. Λέω, η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί αυτό ως θέμα. Και θα μπω τώρα επί της ουσίας. Η Νέα Δημοκρατία, πρώτον, είναι αυτή η οποία είχε διπλή γραμμή, να το θυμίσουμε, το 92, με τον Σαμαρά και τον Μητσοτάκη, όπου τότε στην συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχαν αυτές τις δύο γραμμές. Όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε είχε ουσιαστικά πετάξει έξω τον κύριο Σαμαρά, που δεν συμφωνούσε με τις προτινόμενες λύσεις. Πάμε λοιπόν σήμερα. Υπάρχει μια δυνατότητα, και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, με τη νέα ηγεσία στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στα Σκόπια, υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα. Αυτό είναι προς όφελος και πρέπει να το αξιοποιήσουμε και εμείς και η γείτονα χώρα, να υπάρξει μια λύση σε ένα θέμα το οποίο δεν διευκολύνει, δεν βοηθάει και την καλή γειτονία και τις οικονομικές σχέσεις και την ανάπτυξη των χωρών και κυρίως και την ανάπτυξη των Σκοπίων. Τι σημαίνει αυτό για μας? Η πολιτική την οποία έχουμε ακολουθήσει, κύριε Καμπουράκη, είναι ότι και πολύπλευρη και εξαιρετικά σοβαρή, και φαίνεται όλη αυτή την περίοδο με ότι αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι το αναγνωρίζετε όλοι αυτό. Αυτό λοιπόν είναι και προς αυτή την κατεύθυνση και η πρότασή μας και οι σκέψεις μας για το θέμα των Σκοπίων. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν οι προτάσεις, θα δούμε. Και νομίζω και οι δηλώσεις του κυρίου Καμένου ήταν ότι αν δεν θα δυσκολεύσει σε τίποτα αν υπάρχει μια συνένεση συνολική προς μια κατεύθυνση. Αυτό, τελεία. Μισό λεπτό. Εμείς μπαίνουμε στην κουβέντα, και καλά κάνουμε και μπαίνουμε. Δεν το συζητάει κανείς. Μπαίνουμε λοιπόν στην κουβέντα για να βρεθεί μια λύση. Ξέρουμε όλοι καλά ότι για να βρεθεί λύση, αυτή η λύση θα είναι σύνθετη. Δηλαδή θα περιλαμβάνει και στοιχεία με τα οποία θα συμφωνούν και οι γείτονες. Άρα θα περιλαμβάνει και ένα κομμάτι στην ονομασία που θα έχει και το όνομα Μακεδονία. Ο κ. Καμένος έχει πει ότι δεν θέλει λύση με το όνομα Μακεδονία μέσα. Μισό λεπτό. Η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ για να είμαι ακριβέστερος, έχει καταλήξει αυτό? Διότι εγώ διαβάζω και τις τοποθετήσεις και του Ποταμιού και του Κινήματος Αλλαγής, που λέει, εν πάση περιπτώσει, ότι μια σύνθετη ονομασία και με τον όνομα Μακεδονία, με προσδιορισμό σαφή που να αποκλείει τα αλυτρωτικά κτλ. Αλλά μια τέτοια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αυτή τη γραμμή, και μετά βλέπουμε τι γίνεται με τον Καμένο. Κοιτάξτε, ξαναλέω πάλι λοιπόν ότι ο κ. Καμένος έκανε, είπε και δήλωσε ότι αν υπάρχει μια πολιτική συνένεση, μια ευρεία συνένεση, δεν θα φέρει καμία αντίρρηση. Άρα λοιπόν, να δούμε, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν συζητηθεί και ήταν και το 7, το οποίο κουβεντιάστηκε, ήταν η άποψη του Κώστα του Καραμαλή, δηλαδή για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Νομίζω ότι αυτό είναι μια βάση για αρχική συζήτηση και θα τα δούμε όλα. Εκείνο που έχει, και θα το επιμείνω σε αυτό, έχει σημασία να λήξουν ορισμένα πράγματα και να είναι προφανώς υπερασπίσιμα και να μην δημιουργούν πρόβλημα στα εθνικά συμφέροντα, και κυρίως όμως είναι η καλή γειτονία, η ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων. Κύριε Λιριτζή και κύριε Καμπουράκη, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η χώρα μας έχει κάνει αυτή την προσπάθεια με πολύ συγκεκριμένους όρους και οδηγεί τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να είναι η επόμενη μέρα πολύ καλύτερη στο σύνολο και στα αλλά η Νέα Δημοκρατία
σου λέει, η Νέα Δημοκρατία σου λέει ότι αν δεν φέρει. Μα μισό λεπτό όμως. Όχι εγώ προσωπικά. Δεν είναι δυνατόν να ασχοληθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν ακούσω την κυρία Μπακογιάννη, η οποία κυρία Μπακογιάννη έχει ξεφύγει τελείως. Θυμηθείτε το τι έλεγε και το τι λέει σήμερα. Και ποια ήταν η άποψή τη, ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πει κυβέρνηση. Ναι. Εντάξει, τώρα τι να συζητήσουμε. Υπάρχει περίπτωση να μπορεί να κουβεντιάσει με τέτοιες αντιλήψεις. Εάν συνεχίσουν. Εσένα το πρόβλημά σου, γραμματέα, είναι περισσότερο η Μπακογιάννη ή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της κυβέρνησής σου. Σας είπα τι έχει. Όχι, λέω, εγώ με συγχωρείς. Απαντάω. Εγώ, ο κύριος Καμένος έκανε μια πολύ συγκεκριμένη τοποθέτηση. Εάν λοιπόν μείνουμε και σε αυτά, από εκεί πέρα να δούμε και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα και θα τα δούμε όλα αυτά. Τι θα γίνει. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι μια κυβέρνηση συμμαχική. Καταλαβαίνετε, νομίζω όλοι, ότι αυτή η συμμαχική κυβέρνηση είναι ένα πείραμα το οποίο έχει αποτελέσματα. Έχουμε διαφορετικές γραμμές και καταγωγές και πολιτική αντίληψη από πολλά θέματα. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το έχουμε αρνηθεί. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πείραμα πολύ, πολύ συγκεκριμένο και πολύ αποτελεσματικό όσο αφορά την εθνική προσπάθεια. Και νομίζω ότι αυτό ήταν, πρέπει να γίνει κατανοητό προς όλους. Εκεί άλλοι είχαν μονοκομματική κυβέρνηση και τα σπάσανε και είχαν διαφορετικές γραμμές τότε το 92. Ναι. Νομίζω ότι έχω απαντήσει όσο είναι δυνατόν καλύτερα. Αν πάμε στα ιστορικά στοιχεία, η κατάληξη εκείνης της διαδικασίας ήταν οι εκλογές. Γι' αυτό το ρωτώ. Ναι, διότι μπορεί να εμφανιστείτε σε, μια, ναι, σε ένα περιβάλλον όπου εσείς θα προτείνετε και η Βουλή θα ψηφίζει. Θα ψηφίσει η Βουλή μου, θα ψηφίσει. Άλλο, λέω, θα ψηφίσει η Βουλή. Θα γίνει η συζήτηση και θα τα δούμε όλα αυτά. Και μένω στη δήλωση του κυρίου Καμένου ότι θα έχει, αν έχει ευρεία συνένεση, δεν θα φέρει αντίρρηση. Μένω σε αυτό. Από εκεί πέρα θα τα δούμε όλα όταν ανοίξει το θέμα και γίνει η κουβέντα και πάρουν θέση όλοι επί το συγκεκριμένο. Και να θυμηθούν και όλοι ότι τα εθνικά θέματα δεν μπορεί να είναι για μικροκομματική εκμετάλλευση. Τα εθνικά θέματα δεν είναι. Τα θέματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι για να τα συζητήσουμε πολιτικά και κομματικά, αν θέλετε. Γιατί, βεβαίως. Θα σας πω. Η ερώτηση έχει να κάνει με την ιστορία των Τούρκων αξιωματικών. Βεβαίως. Γιατί η κυβέρνηση παρενέβη στην υπόθεση. Δεν παρενέβη. Είναι σαφής η απόφαση του Αρείου Πάγου. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση έκδοσης. Τελειώσαμε αυτό. Με όρους που έχει πει ο Άριος Πάγος, που έχει να κάνει με το ότι στη χώρα δεν θεωρείται ότι μπορεί να έχουν μια δίκη. Τελεία λοιπόν. Πάμε τώρα. Το θέμα του ασύλου είναι μια διαφορετική αντίληψη. Και να σας θυμίσω ότι στη συνθήκη της Γενέβης για το θέμα του ασύλου μιλάει ότι αν και έστω και υπάρχει υπόνοια για συμμετοχή σε πραξικόπημα, σε αυτό αντίκειται στο θέμα του ασύλου. Τώρα, τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση? Είναι σε μια διοικητική πράξη να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Αυτό, τελεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς ούτε ο Ερντογάν αποφασίζει, ούτε ο Τσίπρας, ούτε κανείς άλλος, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε κανείς άλλος. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Ένα κράτος δικαίου είναι και η απάντηση στο το τι σημαίνει για μας κράτος δικαίου. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά θα σας πει κάποιος ότι το κράτος δικαίου, το δικό μας λοιπόν κράτος, αφού πρώτα η δικαιοσύνη πήρε μια απόφαση, διοικητικά το κράτος το δικό μας, αποφάσισε για έναν εξ αυτών ότι μπορεί να πάρει πολιτικό άσυλο. Γιατί και έχει το ίδιο κράτος δια της κυβέρνησης παρεμβαίνει σε αυτή την απόφαση και λέει όχι. Ίσα-ίσα υπάρχει ο τρίτος βαθμός, ο οποίος είναι η δικαιοσύνη, και θέλουμε να είναι σε επίπεδο δικαιοσύνης. Και να μην υπάρχει καμία άλλη αμφισβήτηση όταν γίνονται λεπτοί πολιτικοί χειρισμοί και λεπτά πολιτικά θέματα. Άρα το κράτος δικαίου δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς διεθνώς. Εμείς θεωρούμε ως χώρα ότι η Τουρκία είναι μια χώρα ασφαλής στην απονομή δικαιοσύνης και υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να επιστρέφουν άνθρωποι πίσω? Και αναφέρομαι ευρύτερα πια και στο θέμα των μεταναστών και προσφύγων και στο θέμα ανθρώπων οι οποίοι περνούν τον Εύρο και ακούγεται ότι όπως τον περνούν έτσι τον ξαναπερνούν και ανάποδα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μια εκλεγμένη κυβέρνηση. Εγώ δεν θα αμφισβητήσω και δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, το πώς διαχειρίζονται υπάρχει διαχείριση ορισμένων πραγμάτων. Αυτό έχει να κάνει και με την ευρύτερη αντίληψη η οποία υπάρχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν δεν μπορώ και δεν δικαιούμαι σε μια γειτονική χώρα, δεν δικαιούμαστε να αμφισβητούμε την δημοκρατική εκλογή μιας κυβέρνησης και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται ορισμένα πράγματα. Είμαι σαφής αυτό και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Θα επανέλθει ο κύριος Ερντογάν? Εκ νεού ισχύουν οι πληροφορίες που λένε ότι το Φλεβάρι θα είναι πάλι στην Ελλάδα. Δεν το γνωρίζω. Θα απαντήσω. Δεν το γνωρίζω.
Έτσι λένε, θα πάει Θεσσαλονίκη. Δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω, κύριε Καμπουράκη. Εντάξει. Δεν είναι και αρμοδιότητά σα. Όχι, δεν είναι θέμα αρμοδιότητα. Μπορεί και να υπάρχει σαν σκέψη αυτό και να δω να γίνει. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει καμιά. Μακάρι να υπάρχουν οι συναντήσεις. Θα το πω όμως με ευρύτερη. Εγώ και ως κόμμα είμαστε τη άποψη και το έχω πει και πολλές φορές και στα όργανα. Αυτή η τακτική που ακολουθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εσείς τη γνωρίζετε ως ΣΥΡΙΖΑ, ως συνασπισμός, είναι μια πολιτική ειρηνική, μια πολιτική επίλυση των ζητημάτων με ειρηνικό τρόπο, γιατί είναι προς όφελος και των οικονομιών και των πολιτών. Αυτή η πολιτική έχει και αποτελέσματα και νομίζω ότι έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα. Έχουν σκληρύνει απέναντι όμως πολύ. Ορίστε. Το τελευταίο διάστημα έχουν σκληρύνει. Και με δηλώσεις. Και δεν θα υπάρχει χώρα να υπερασπιστείτε. Προφανώς έχουν σκλίνει και ο κ. Νταβούσογλου. Ναι. Θα πρέπει να σκέφτεται, το λέω αυτές, να σκέφτεται κάθε φορά τι λέει. Αλλά κοιτάξτε, και εκεί έχουν τα δικά τους θέματα. Υπάρχει ένας άκρατος, μια άκρατη επιτάχυνση, το ποιος θα είναι εθνικά πιο ισχυρός ή θα έχει πιο εθνική ταυτότητα έντονη. Αυτά είναι σε κάθε κράτος μέσα στις πολιτικές στις οποίες ασκούνται. Αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν, θα έλεγα, το παράδειγμα το δικό μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγα. Να είστε καλά. Καλημέριζουμε.